Γενικά είμαι τύπος που ό,τι και να γινόταν μέσα στην ομάδα μου, θα ήθελα να το κρατήσω μέσα στην ομάδα μου και αυτή τη στιγμή η ομάδα μου δεν το έχει κάνει αυτό. Έχει βγάλει πολλά πράγματα προς τα έξω που έχουν ακούσει αντίπαλοι και θα μπορεί να πατήσουν πάνω σε αυτά. Ναι, εσύ. Θέλω παιδιά, βαλήθηκα. Τι έγινε? Κάτι έχει πάει το έσχαλό σου. Τι έγινε? Εγώ βγήκα. Τι λες, μωρέ, εγώ τι λέω, αφού είπαν ότι εγώ επαναβάλλω την τέτοια γάμια. Εγώ έρχομαι εδώ, σε σώζω, δίνω τα πάντα για σένα, γιατί σε γουστάρω και δεν θέλω να εκτεθεί κανείς από εμάς. Και εσύ μετά μου λες τώρα για το τέτοιο να πούμε, ότι για τα πιο κατά που δεν το είπα ποτέ να τη βάλει μέσα. Απλά γυρνάω την πλάτη μου και είναι μέσα για μιλή δοκίμα. Έχει το τι θες να κάνω τώρα? Να βγω και να πω σε όλους ναι, την έβα μέσα? Όχι, δεν το κάνω. Αυτό είναι το τσίπ. Ότι ο Πάνος έκανε ένα πουρέ για το τι θες να πω? Ας παίξω σήμερα, ας μείνω μέσα και μετά ας βγουν αυτοί, γιατί όντως είναι πραγματικά. Εμένα με έμαθε πολλά πράγματα αυτό το πράγμα. Τρελάθηκες. Θα πω μετά. Μην φουντώνεις, μαρακτά, θα ακούς προσεκτικά. Μην φουντώνεις. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ, όπως και δεν εμπιστευόμουν. Δεν τους εμπιστεύτηκα σαν ανθρώπους προς εμένα. Τους εμπιστεύτηκα μαγειρικά, άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Δεν έχει καμία επαφή, ήταν μετά. Δεν είναι ότι αδιαφορώ. Είναι ότι ξενερώνω, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορείς να στηριχθείς, να εμπιστευθείς, να... Αυτό δεν είναι ομάδα, αυτό είναι κοροϊδία. Ο ένας κοροϊδεί από τον άλλο. Να διακρίνεις εδώ. Για την πάρτι μου εδώ, ξεκάθαρα. Ούτε ένα ευχαριστώ δεν άκουσα. Οπότε... Όπως είμαι ο κύριος Κοντής, σας είπα μαγειρεύουμε. Δημιουργήθηκε κάποια ένταση παραπάνω και από τη μεριά μας, γιατί νιώσαμε λίγο αδικημένοι από τα λεγόμενα του Γρηγόρη. Μια συγγνώμη και στον Γρηγόρη αν έχει νιώσει ποτέ μειονεκτικά από εμένα ή την ομάδα μας. Καλό είναι να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες για να περάσουμε όλοι καλά, να χαρούμε το παιχνίδι. Είμαστε εδώ για ένα σκοπό όλοι. Έχουμε ένα στόχο ξεχωριστά ο καθένας, αλλά είναι ο ίδιος καλός ή κακός. Είμαστε μια ομάδα συνολικά και ταυτόχρονα όλοι μεταξύ μας αντίπαλοι. Καλό είναι να κρατιέται ισορροπία, ηρεμία, για να έχουμε την ψυχική μας ηρεμία και υγεία. Αυτό. Μπράβο, μπράβο. Γενικά είμαι τύπος που δεν μου αρέσει να μου ζητάνε συγγνώμη, ούτε να ζητάω συγγνώμες. Γιατί θεωρώ ότι όταν ζητάς συγγνώμη, πάει να πει ότι έχεις κάνει κάτι λάθος. Οπότε, από τη στιγμή που έχεις κάνει κάτι λάθος, πρέπει να το σκεφτείς. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά που δουλέψαμε μαζί και που τους εμπιστεύτηκα στα πάντα. Και αυτή μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Δέχομαι και τα λάθη μου και τις ευθύνες μου και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τους μπλε για τον ανταγωνισμό που ήταν πάρα πολύ καλός. Περάσαμε ωραία και ελπίζω να είμαι εδώ να ξαναμαγειρέψω μαζί με όλα τα παιδιά. Και με τους μπλε και με τους μπλε. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, τα καλύψαμε όλα. Ήρθε η ώρα να δούμε ποια θα είναι η δοκιμασία για σήμερα. Θεωρώ ότι εγώ θα είμαι η χειρότερη προσπάθεια, γιατί δεν έχω την ψυχολογία που είχα τις προηγούμενες μέρες, μετά από όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα το μόνο που ελπίζω είναι απλά να συνεχίσει η κόκκινη ομάδα δυνατή και να πάρει περισσότερες νίκες.